Λοιπόν, εδώ είμαστε λοιπόν για να ανοίξουμε τη συζήτηση για τον κτηνοτροφικό κλάδο. Ένα κλάδο ο οποίος αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα, τόσο γιατί μειώνεται συνεχώς το εισόδημά τους και από την άλλη αυξάνονται οι υποχρεώσεις, οι οικονομικές υποχρεώσεις. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε εδώ στο πλατό της εκπομπής τον κύριο Δημήτρη Αγγελάκη, κτηνοτρόφος. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Και τον κύριο Μιχάλη Τσαφαντάκη, επίσης κτηνοτρόφο. Καλησπέρα και σε εσάς. Κύριε Αγγελάκη, αν σας ζητούσα να μου περιγράψετε ποια είναι η κατάσταση, η καθημερινότητά σας, οι δυσκολίες τις οποίες αντιμετωπίζετε καθημερινά για να ανταπεξέλθετε, πώς θα το περιγράφατε? Την κατάσταση δική μας, δυστυχώς ή ευτυχώς, δεν ξέρω πώς θα ακουστεί, εάν κάποιος δεν κάνει τη ζωή του βοσκού, ό,τι και να πει ο άλλος μέσα από λόγια, δεν μπορεί να την περιγράψει κανένας. Είναι τόσο δύσκολη η ζωή του βοσκού. Και δεν ξέρω πού οφείλεται αυτό και είμαστε ξεχασμένοι από την πολιτεία, από όλους. Mm-hmm. Νιώθετε ότι η πολιτεία ανέκαθεν δεν στήριζε έτσι όπως έπρεπε τον κλάδο σας? Όχι. Πιστεύω τα τελευταία 5-7 χρόνια, ίσως και λίγο παραπάνω, έχουμε πάρει την κατιούσα που λένε, με το αποτέλεσμα αυτό που παράγουμε, το οποίο είναι ένα προϊόν ανεκτίμητης αξίας, ανώθευτο, mm-hmm. όταν φεύγει από τα χέρια μας, ούτε πληρώνεται, ούτε το αρνί δηλαδή εννοούμε, ούτε το γάλα που φεύγει από τα χέρια μας δεν πληρώνεται. Δεν πληρώνεται έτσι τόσο έτσι όπως πρέπει, έτσι. Βέβαια. Mm-hmm. Βέβαια. Και με το αποτέλεσμα αυτό δεν μπορούμε και εμείς να ανταπεξέλθουμε στις υποχρεώσεις μας και πάμε κάθε μέρα, είμαστε μείον, μέχρι όμως που θα πάει αυτό το, mm-hmm. αυτό το πράγμα. Ναι. Κύριε Τσαφαντάκη, αν εσείς κάποια στιγμή εγκαταλείψετε αυτό το κλάδο, αν όλο και λιγότεροι ασχολούνται με την κτηνοτροφία, τι θα συμβεί που δεν το έχει καταλάβει ο κόσμος, τόσο ό,τι έχει να κάνει με το γάλα, τόσο ό,τι έχει να κάνει με την ποιότητα του κρέατος το οποίο φτάνει στο τραπέζι του? Έχει καταλάβει ο κόσμος τι θα συμβεί? Μάλλον όχι, δεν το έχουν καταλάβει, γιατί βγάζουμε ένα πράγμα. Εγώ θυμάμαι ο πατέρας μου το γάλα το έλεγε άσπρο χρυσό. Και τώρα? Τώρα είναι, μας το παίρνουν και μας λένε ότι δεν το θένε. Mm-hmm. Δεν είναι ότι δεν πάμε εκεί και παρακλάμε. Τώρα δεν έχουμε, και εγώ και ο συνάδελφός μου εδώ, δεν έχουμε βρει γαλατά φέτος να δώσουμε το γάλα. Έχουμε πάει σε 10 γαλατάδες και μας λένε ότι δεν μπορούμε να πάρουμε γάλα. Είναι τα τυριά μέσα στα ψυγεία, δεν φεύγει το εμπόρευμα. Πώς θα το πάρουν το γάλα? Κρατάνε εκεί 5-10 πελάτες ως τέτοιο. Εμείς είμαστε σε καλός κακός. Πέρσι πήγαμε σε ένα τυροκομείο που δίναμε το γάλα μας, το τυροκομείο σταμάτησε, δεν παίρνει φέτος γάλα γιατί έχει μπλοκάρει από τα τυριά. Εμείς τι θα κάνουμε φέτος? Τι θα κάνετε αυτό το γάλα, τι θα κάνετε κάνουμε την παραγωγή σας? Τι θα το κάνουμε? Mm-hmm. Δεν έχουμε τι να το κάνουμε. Και υπάρχουν, πού να το δώσουμε? Έβλεπα και το ρεπορτάζ της καλής συναδέλφου του Γεωργίας Μακάκη. Υπάρχουν και χρέη από προηγούμενες. Από προηγούμενους μήνες, έτη, στο γεγονός ότι δίνατε το γάλα, σας άφηναν κάποια οφειλή ενδεχομένως, αυτή είναι ακάλυπτη. Ναι, αυτό κάνουν. Ούτε μας πληρώνουν. Απλώς τώρα, και αν βρούμε κάποιο γαλατά να δώσουν το γάλα, μας λέει δεν θα πάρετε χρήματα, θα πάρετε τροφή. Μα εμένα τα φροντιστήρια του παιδιού μου, ποιος θα πληρώσω? Θα πάω τη τροφή εκεί να πληρώσω το φροντιστήριο του παιδιού μου? Mm. Πώς θα ζήσουμε? Ναι, βέβαια. Εντάξει, τα πρώτα θέλουν να τρώνε, γιατί άμα δεν δώσουν και κάποια τροφή δεν γίνεται τίποτα. Mm-hmm. Δεν βγάζουν ούτε γάλα ούτε τίποτα. Αλλά και τα υπόλοιπε υποχρεώσει πώς θα τις βγάζουμε? Mm-hmm. Και σε ό,τι είχε να κάνει, κύριε Αγγελάκη, με το κομμάτι των τιμών, τόσο την τιμή του γάλακτος, όσο και την τιμή του κρέατος, καλύπτει? Δηλαδή, στην περίπτωση που προχωρήσει η διάθεση του γάλακτος ή στην περίπτωση που προχωρήσει και η διάθεση του κρέατος, σας αρκούν αυτές οι τιμές που δίνονται τώρα? Όχι, γιατί δεν υπάρχει ένα πλαφόν ούτε στο γάλα ούτε στο κρέας. Άλλη τιμή έχει ένα κρεοπωλείο εδώ, το οποίο μπορεί να είναι στο κέντρο του Ηρακλείου και μπορεί να είναι ένα α, β, γ, δεν ξέρω ποιο μπορεί να είναι. Mm-hmm. Και όταν πάτε σε μια συνοικία του Ηρακλείου ή κάπου λίγο πιο έξω, η τιμή εκτοξεύεται στα ύψη. Mm-hmm. Το θέμα είναι ότι ο καθένας πουλάει το τυρί, τη μυζήθρα,
τα πάντα τα τυροκομικά όπου θέλει, το βοσκό το πληρώνει όποτε θέλει με τους όρους τους δικούς του, το πληρώνει και ο καημένος ο βοσκός μένει συνέχεια πίσω και είναι συνέχεια στη ζήτα. Δηλαδή είμαστε σε κατάσταση δουλείας, δεν εργαζόμαστε αυτή τη στιγμή, είμαστε σε κατάσταση δουλείας. Είμαστε δούλοι δηλαδή του ίδιου μας του εαυτού. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε. Καταλαβαίνω ότι λέτε απόλυτα και καταλαβαίνω ότι περιγράφεται μια δραματική κατάσταση για την καθημερινότητά σας. Όταν δηλαδή κάποιος, γιατί για μας ο Γαλατάς και ο Κρεοπόλης είναι ο εργοδότης μας, όταν σου οφείλει πριν 2 χρόνια χρήματα ο τυροκόμος, ο περισσινός τα ίδια, ο φετινός ποιος θα είναι? Μάλλον θα πάμε για 2 χρόνια πάλι παράταση με το φετινό, αν θα βρούμε φετινό. Ιδάλλως, από το Μάρτι που σακάσαμε πέρυσι τα πρόβατα μέχρι το Δευτερόλι, το ρίχναμε στις σκύλους και το χαρίζαμε τον ανθρώπο. Βέβαια, έτσι. Γιατί τι θα το κάναμε τόσο γάλα? Ναι, βέβαια. Και την ίδια ώρα, κύριε Τσαφαντάκη, αν δεν κάνω λάθος, υπάρχει και ο κίνδυνος να χάσετε και χρήματα από την εξωτική. Δηλαδή, ότι χάνονται χρήματα και για το νομό του Ηρακλείου. Βέβαια. Χθες που άκουσα το κανάλι σας που λέγανε πάλι ότι θα αρχίσουν οι περικοπές και το ένα άλλο, λένε ότι θα πάρουμε κάποια χρήματα της επιδότησης. Θα πάρουμε ή θα έχουμε άλλα πάλι ντράμα? Και πού θα φτάσει η επιδότηση, η κάθε επιδότηση που παίρνει ο κάθε άνθρωπος? Την ίδια ώρα τώρα, κύριε Τσαφαντάκη, γιατί γνωρίζω ότι μεγάλο είναι και το κόστος, σοβαρό κόστος και το κομμάτι των ζωοτροφών. Υπήρχε μια κάλυψη που γινόταν κάλυψη, εντός εισαγωγικών τώρα το κάλυψη, με το χορτάρι, με το πράσινο. Τώρα ακούω και μαθαίνω ότι και με την κλιματική αλλαγή, με το ότι δεν έχει βρέξει, ναι, δεν υπάρχει και χορτάρι, άρα ναι, επιπλέον έξοδα. Από πέρυσι που δεν έβρισε, δεν είχαμε βροχές, τώρα το καλοκαίρι δεν υπάρχει τίποτα. Δηλαδή η Ανοβρία περσινή και φέτος, μέχρι τώρα τι νερά έχει κάνει, πώς θα βγάλει χορτάρι με αυτό το νερό? Υπάρχει χοντρό πρόβλημα. Δηλαδή έχουμε εμείς τώρα, εγώ ταΐζω μέσα. Ναι. Πού θα τις πας? Δεν μπορεί να τα βγάλεις έξω τα ζώα. Να πάνε πού? Δεν έχει να φάνε τίποτα. Και αναγκαστικά τα ταΐζεις μέσα. Και πρέπει να πληρώνεις κάθε μέρα τις τροφές για να τα ταΐσεις. Να πλέον έξοδα. Νέοι άνθρωποι ασχολούνται με την κτηνοτροφία ή... Έχουνε. Φεύγουν βλέποντας τις δυσκολίες. Τώρα τελευταία έχουνε μπει σε προγράμματα πολλά άτομα, νέους που ξέρω, αλλά δεν ξέρω για ποιο λόγο πήγανε. Πολύ σημαντικό αυτό το οποίο λέτε. Ναι, δεν ξέρω. Δηλαδή, τι είδανε και μπήκανε και να γίνουν χτινοτρόφοι, αγρότες, αλλά το πιο πολύ σου λέω χτινοτρόφοι. Δηλαδή, με τι μυαλό προχωράνε ένα τέτοιο. Μακάρι να πήγαινε τέτοια καλά. Ναι, αυτό ακριβώς το οποίο λέτε. Μακάρι να πήγαινε καλά. Μακάρι να πήγαινε καλά και θα πήγαινε κι εγώ. Ναι. Αλλά αφού βλέπουμε αυτή. Εγώ, ο γιος μου θέλει να. Είναι ο γιος μου 26 χρονών και θέλει να ανεκατευτεί με αυτά και δεν τον αφήνω. Δεν αφήνεται. Όχι, του λέω όχι, θα μπλέξει. Μεγάλη αλήθεια αυτή που λέτε. Σας ευχαριστώ πολύ και σας κύριε Τσαφαντάκη και σας κύριε Αγγελάκη. Είναι ένα μεγάλο θέμα και πρέπει όλοι να το αναδεικνύουμε. Και να κοιτάξουμε πάνω σε αυτό, γιατί και εμείς εργαζόμενοι είμαστε. Δεν έχει σημασία αν είμαστε βοχοί που λέω εγώ ή κάποιος αν κάθεται σε μια καρέκλα. Κάνουμε ένα επάγγελμα κι εμείς. Θα συμφωνήσω απόλυτα. Που πάνω σε αυτό το επάγγελμα κάποιοι το βρίσκουν έτοιμο στο τραπέζι τους, το γιαούρτι, το φρέσκο και έτσι, το τυρί και το οτιδήποτε, το κρέας, το ωραίο. Πίσω από αυτά όμως κρύβεται ένας αθώος άνθρωπος που βρέχεται, τσελιάζεται 365 μέρες χωρίς διακοπές, χωρίς να πάει και στη θάλασσα πολλές φορές. Ναι. Είναι σοβαρό δηλαδή το πρόβλημα. Καταθέτετε την αλήθεια σας και εμείς τη σεβόμαστε, γιατί είναι έτσι ακριβώς όπως το λέτε. Για να φάμε το γιαουρτάκι και το τυρί αυτό από κάπου έρχεται με πολύ κόπο, βέβαια, με 20 ώρες θα πω εγώ το 24ωρο δουλειά. Και πραγματικά είστε άξιοι για αυτό που κάνετε. Σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν μαζί μας. Και εμείς να σας ευχαριστούμε. Πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε λίγο.